Κεφάλαιο, το ντιβάνι του φτωχού. Ας πούμε πως είναι ένα ντιβάνι που στην καλύτερη περίπτωση είναι το δημιουργικό σινεμά, αλλά που τώρα παραχωρεί τη θέση του στο εμπορικό σινεμά ή στην τηλεοπτική σειρά. Τότε δεν είναι πια ένα ψευδο ντιβάνι, είναι ναρκωτικό, γιατί μετατρέπεται σε μία σχέση σαγήνευσης. Ανάβουμε την τηλεόραση και περιμένουμε τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες φράσεις, τις ίδιες έννοιες. Ό,τι ιστορικές ανακατατάξεις μπορεί να υπάρξουν στον κόσμο επεξεργάζονται μέσα από το φίλτρο της μαζικής ενημέρωσης και γίνονται μία σούπα χωρίς σημασία, όπου τίποτα πια δεν μπορεί να συμβεί. Είμαστε παγιδευμένοι στον κλοιό της μαζικής ενημέρωσης. Ο Βιριντιό το ονομάζει αυτό συστολή της τρομόσφαιρας, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να μετακινηθεί κανείς από εκεί. Για παράδειγμα, την εποχή του πολέμου στον κόλπο είδαμε πως η επικαιρότητα της τηλεόρασης εξουσιαζόταν από το «τώρα», τη σχέση του άμεσου, του «τι θα συμβεί τώρα», ενώ εξυπακούεται πως δεν θα συμβεί τίποτα, πως ό,τι και αν συνέβαινε θα το απορροφούσε αμέσως και θα το ισοπαίδωνε ένα είδος καθησυχασμού από ένα σχολιαστή που θα εξηγούσε τα πράγματα. Από ένα στρατηγό, όπως στον πόλεμο του κόλπου, που θα έκανε εξειδικευμένα, συχνά γελία σχόλια. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει με τα μίντια συμβαίνει και αλλού. Το παρατηρούμε για παράδειγμα και στον τομέα της οικονομίας. Σήμερα, οι οικονομολόγοι όλου του κόσμου ισχυρίζονται πως επικρατεί μία αντικειμενικότητα στα οικονομικά θέματα και όλα γίνονται επειδή δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί δεν υπάρχουν άλλα εφικτά σχήματα. Δεν υπάρχουν μεταλλάξεις, ούτε δυνατότητες παράκαμψης. Αντίθετα, πρέπει να επανεισαχθεί μία επιστροφή στην αιμονή, μία επιστροφή στη χαζουμικότητα. Να παραδεχθούν πως ναι, μια πλευρά της διεθνούς οικονομίας οδηγεί στην καταστροφή του 80% των πληθυσμών της γης, απομόλυνση και τρομακτική οικολογική ερήπωση. Αλλά υπάρχουν δυνατότητες. Μια άλλη οικονομία είναι εφικτή. Άλλα μέσα ενημέρωσης, άλλη φιλοσοφία είναι εφικτή, όπως είναι κι άλλες μορφές τέχνης. Το θέμα του εφικτού, του επανελέγχου, της επανιδιοποίησης τίθεται σήμερα και είναι πολύ επίγον, γιατί αν τίποτα άλλο εκτός από τα ήδη υπάρχοντα δεν είναι εφικτό, τότε καλπάζουμε προς μία διαπλανητική καταστροφή. Κεφάλαιο, η κοινή γνώμη. Νομίζω πως πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, γιατί η ατομική και συλλογική υποκειμενικότητα δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο κομμάτι. Δεν υπάρχει ένα υποκείμενο, ένα ατομικό γνώρισμα που καθορίζει τη σύστασή του. Αποτελείται από πολλά στρώματα και επίπεδα. Η κοινή γνώμη μπορεί να φαίνεται εντελώς ηλίθια, να ακολουθεί τη μόδα και τις φυγομετρήσεις. Μπορεί να γίνει ρατσίστρια, να αποκοπεί από τον κόσμο, να πάψει να βλέπει τη δυστυχία του τρίτου κόσμου. Αλλά μπορεί να έχει και απότομες αναλαμπές. Παραδείγματος χάρη, σήμερα στη Γαλλία παρατηρούμε, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, μια τρομερή δυσπιστία απέναντι στον τύπο και στην τηλεόραση. Και αυτό συνέβη μετά τον Περσικό και τα γεγονότα στη Ρουμανία. Εισαγωγικά, ώστε μας κοροϊδεύετε, σας εμπιστευόμαστε και ανακαλύπτουμε πως ψεύδεστε αδιάντροπα. Κλείσιμο εισαγωγικών. Το ίδιο συμβαίνει και απέναντι στην πολιτική εξουσία. Επομένως, η κοινή γνώμη είναι σαν ένα άτομο που αφήνεται γιατί δεν δίνει δεκάρα και λέει «αφού το λέτε, έτσι θα είναι». Αλλά κάποτε συνέρχεται απότομα, με ταχύτητα φωτός και λέει
«Όχι, δεν σας πιστεύομαι πια καθόλου». Η κοινή γνώμη μπορεί να έχει αναλαμπές τεράστιας έντασης και τεράστιας συλλογικής ευφυΐας. Στην Κίνα, παραδείγματος χάρη, είδαμε ένα ξύπνημα της κοινής γνώμης με τα γεγονότα της Tiananmen, όπου ξαφνικά όλοι λέγανε «Δεν πάει άλλο, πρέπει να σταματήσουν αυτά». Τέτοιες αναλαμπές είχαμε και στις ανατολικές χώρες, που ήταν πιο σημαντικές από τις πολιτικές σχέσεις ισχύς και κατέστρεψαν τον κόσμο της παραδειγματικής γραφειοκρατίας. Μετά, η κοινή γνώμη ξανασυνελήφθη από την κυρίαρχη εξουσία. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την κοινή γνώμη, γιατί μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Η κοινή γνώμη είναι σαν τα ρεφρέν που κυκλοφορούν. Είναι ρεφρέν προσώπων, ποδοσφαιρικών αγώνων, αναπαραστάσεις μόδας, συναντήσεις κορυφής, που στη συνέχεια γίνονται χιονοκρίσταλοι και μετά λιώνουν. Έτσι, πολιτικοί άντρες, αστέρες του τραγουδιού και του σινεμά, παρασύρονται από αυτά τα κύματα και κάποτε πέφτουν κάτω, γιατί τα κύματα κάπου σπάνε. Η κοινή γνώμη δεν είναι μια μοναδική κοινή γνώμη. Είναι κυματισμοί υποκειμενικότητας που διασταυρώνονται, που αλληλοεπηρεάζονται. Το ζήτημα είναι να μην υφίσταται βιομηχανία ή εξουσία, ένας μολυβένιος όγκος που να πιέζει την κοινή γνώμη μέσα από τα μίντια, τα CNN, τα παγκόσμια δίκτυα τύπου, αλλά να επαναλειτουργήσει, να εξατομικευθεί, να γίνει φορέας εξουσίας, φορέας αξιών, να αποτελέσει μία νέα μετάλλαξη των οικουμενικών αξιών. Εισαγωγικά, στο κύκνιο του Σάσμα, στο τελευταίο τους βιβλίο «Τι είναι η φιλοσοφία», σαν ένα κομμάτι για πιάνο παιγμένο από τέσσερα χέρια, Ντελέζ και Γκουαταρί αναρωτιούνται τι έκαναν σε όλη τους τη ζωή. Τι είναι επιτέλους η φιλοσοφία, τι είναι πέρα από μία άσκηση ύφους. Και λένε ότι θα έπρεπε να έρθει το γύρας για να αποκτήσουν αυτή την ελευθερία που είχε ο Τιτσιάνος γέρος, ο Μονέ γέρος ή ο Τέρνερ γέρος, παρένθεση, η μεγάλη ζωγράφη. Όταν πια, ανάμεσα στην ελευθερία και στην ανάγκη που χαρίζει το μεσοδιάστημα, το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο, όταν όλα τα όργανα, όλα τα κομμάτια της μηχανής συνδυάζονται, όταν οι άνθρωποι εξαντλούνται να καταλάβουν πως η φιλοσοφία δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά μια δημιουργία. Μια δημιουργία ενιών που την κάνουν ενιολογικά πρόσωπα, όπως είναι κατεξοχήν οι δύο φίλοι. Κλείσιμο εισαγωγικών. Κεφάλαιο «Η χειμωνιάτικη χρόνη». Πρέπει όμως να είναι κανείς και βλάκας. Πρέπει να δέχεται το πεπερασμένο, να μπορεί να διαμορφώνει σκέψεις σαν του Σάμουελ Μπέκετ, σκέψεις παγιδευμένες στην πυκνότητα της ύπαρξης, όπου δεν υπάρχει καταφύγιο ούτε και σωτηρία. Βρισκόμαστε σε ένα πήγαινε έλα μεταξύ αυτού του είδους σκέψης και στο να αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε με τη σκλήνινση, τη γραφειοκρατικοποίηση που προκαλεί γάγραινα στους θεσμούς, στους πανεπιστημιακούς ή ψυχιατρικούς θεσμούς. Είναι πολύ δύσκολο να αποφανθεί κανείς, γιατί δεν θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα με το να επινοήσει ένα νέο διοικητικό σχήμα, έναν προγραμματισμό. Τα πράγματα αλλάζουν μόνο από εστίες μεταλλακτικής έκφρασης, που σε κάνουν να θέλεις να αλλάξεις τα πράγματα, που προτρέπουν την αλλαγή και τη συλλογική δημιουργικότητα. Σε σχέση με τη δεκαετία του 60, η συλλογική δημιουργικότητα έχει πέσει σε αυτό που ονομάζω χειμωνιάτικους χρόνους, σε ένα είδος παγετοποίησης.
υπάρχει πάντα ένα μικρό περιθώριο, μια δυνατότητα. Μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο υπάρχουν μερικοί φίλοι. Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας πυρήνας που πιθανόν να βρει απήχηση και ανταπόκριση. Αυτές οι τοπικές, μικροπολιτικές διαστάσεις ίσως να επηρεάσουν μεγάλα φαινόμενα μοριακής μετάλλαξης, αφού τελικά το τοπικό επικοινωνεί τώρα με το διαπλανητικό. Με το να ασχοληθείς με την υπεράσπιση των δέντρων που θέλει να κόψει ο Σιράκ στο Παρίσι, να ασχοληθείς με την υπεράσπιση των ζώων, της βιόσφαιρας, να πολεμήσεις ενάντια στη μόλυνση, έχει άμεση απήχηση στο ερώτημα με τι τρόπο ζούμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Μήπως οι άνθρωποι πίστεψαν που ζουν στο σύμπαν όπως κάτω από το βλέμμα του Θεού και έχουν θεϊκό προνόμιο, γιατί είναι δημιούργημα του Θεού και επομένως δεν έχουν καμιά ευθύνη απέναντι στη βιόσφαιρα, στο σύμπαν, στην ίδια την ύπαρξη. Και ξαφνικά, σήμερα τους λέμε μέσα από τα μικρά μας έργα, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά είσαι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει. Έχεις μία ηθικοπολιτική ευθύνη για το μέλλον. Και όχι μόνο της ανθρώπινης ζωής πάνω στον πλανήτη, αλλά και για το μέλλον κάθε ζωικού είδους. Το μέλλον της βιόσφαιρας, ακόμα και το μέλλον της ύπαρξης. Γιατί η ύπαρξη δεν είναι θεϊκό προνόμιο. Παράγεται από τη συλλογική έκφραση που αποτελείται από το μείγμα ατομικού και συλλογικού μηχανισμού, τεχνολογικού και επιστημονικού μηχανισμού. Όλο αυτό το πλέγμα μηχανισμών παράγει την ύπαρξη. Παράγει αυτό τον εκπληκτικό ύλιγκο. Και έτσι, σήμερα τελικά, ο Θεός είμαστε εμείς. Αυτό είναι το συλλογικό σχέδιο που ζούμε.